Γεια χαρά επιτυχίες μου και καλώς ήρθατε στο επόμενο επεισοδιάκι εδώ στο V-Rising. Λοιπόν, έχω κάνει δουλίτσα, είμαι στο πρώτο κάστρο, το οποίο είναι το τεράστιο, ξέρετε, που έχει το χώρο. Τα σημάτισα λίγο τα πράγματα, τα μετακίνησα λίγο αυτά για το leather που φτιάχνει εδώ πέρα, δώστε μισό λεπτάκι, εκεί, καλά είμαστε. Έφερα τα μεγάλα κουτιά εδώ, έφταξα κουτάκι που υποτίθεται είναι για material, δηλαδή στην ουσία βάζει όλα τα material εδώ μέσα, δηλαδή δεν μπορώ να του βάλω εγώ π.χ. Βλέπετε, σελίδες δεν με αφήνει, δεν τη θεωρεί material, δεν μπορώ να του βάλω ό,τι θέλω εγώ. Και έφτιαξα και το small gemstone, να δω ποια από αυτά θεωρούνται gems, για να μπαίνουν όλα μαζί, καθώς έχω μαζέψει και αυτά εδώ που νόμιζα ότι ήταν κάποια gems, τα οποία προφανώς δεν είναι gems, είναι κάτι άλλο. Anyway, επεκτείνες μου, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, σήμερα θα ασχοληθούμε, αν και ασχοληθούμε. Α, να σου πω, αυτός εδώ είναι έτοιμος, ε. Ώρα να τον ξυπνήσουμε, μάγκες. Έχει μείνει εδώ και τρία επεισόδια, εδώ πέρα. Λοιπόν. Αν θυμάστε καλά, μάζευα σελίδες. Έχω βγάλει αρκετές, δεν ήμουν αυτές. Καλά, θα σας πω τι έχει γίνει σε λίγο βέβαια. Καταρχήν, δώσε μου μια. Αυτό εδώ το τσεκούρι θα φύγει για πέταμα, γιατί το κρατάω εδώ πέρα. Anyway, το φτιάχνει τέτοιο. Α, ωραία, λοιπόν, που το έχω βάλει αυτό το μαναφέτη. Να το. Λοιπόν, έχω ήδη ξεκλειδώσει κάποια πράγματα, γιατί είχα βάλει αφουκού και αυτό μάζευε. Είχα μαζέψει περίπου 500 και σελίδες. Και ξεκλείδωσα τα δύο τελευταία κομμάτια της στολής αυτής, την οποία θα τη φορέσουμε σήμερα, γιατί ήδη φοράω παντελόνι, αν θυμάστε καλά το προηγούμενο, και τις μπότες. Ξεκλείδωσα, γιατί είχα πάει πριν για έτσι εξερεύνηση, βρήκα και επιτέλους το καλύτερο copper sword, ώρα να το αλλάξουμε. Και το axe, γι' αυτό δεν το έχω, τα έχω ήδη κάποια φτιάξει πραγματάκια, θα δείτε, έχω ξεκλειδώσει και άλλα σκουλαρίκια εδώ πέρα και άλλα τέτοια, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Οπα, τι άλλο ξεκλείδωσα. Κάτι, αυτά εδώ, κάτι decoration, και έχω και άλλες σελίδες μπεκτουρές, έχω άλλες αχ, αυτό το κάστρο. Μπάτε σκύλια, λες, έλα μωρή παρά. Άστο, μέχρι να βαρέσει εσύ. Μέχρι να βαρέσει εσύ. Αρκούδα, άκουδα, να δεις κάτι. Αυτό βγήκε από την ασπίδα μου, να φανταστώ. Οκ, έμεινα λίγο χαζός. Λοιπόν, το κάστρο παραμένει, μπάτε σκύλια, λες. Λοιπόν, έχει σταματήσει αυτό, γιατί προφανώς όσα και τέτοια έχω, το πρόβλημα είναι αυτά εδώ. Ουχ, άλλες σελίδες. Από 150 σελίδες, λέει, παιδιά. Όχι, θα γίνει χαμός. 85 εδώ. Όχι, θα γίνει χαμός. Πόσες σελίδες έχω βγάλει πάλι. Άλλες 300, 600. Εντάξει, παιδιά, σήμερα θα γίνουμε, ρε. Σήμερα θα γίνουμε, θα χτιστούμε, αν επιτέλους. Θέλω πάρα πολύ, αρχίζω να ξεκλειδώνω πράγματα. Λοιπόν, πάμε, discover. Τι μας έδωσε. Καθρέφτες. Painting. Λακίες, πάμε. Τι μας έδωσε. Hard wall panels. Α, panels για τον τοίχο. Οκ. Ω, τα γάντια αυτής της στολής. Μας έλειπε μόνο τα γάντια. Αλλά νομίζω αυτή τη φορά νομίζω είναι καλύτερη, οπότε δεν θα τη χρειαστούμε. Οπα. Side wall leggings. Γιατί έχω βρει αυτή τη στολή και τώρα ξεκλειδώνω και αυτά τα κομμάτια. Οπα. Χαλιά, τέλεια. Oh. Αυτές οι στολές δεν τις έχω ξαναδεί, παιδιά. Είναι καινούργιες, όπως και αυτή εδώ. Οκ, φαίνεται ενδιαφέρον. Μπότες. Βάζα. Τι έβγαλε. Gravel path, τέλεια. Παράθυρα είναι αυτά, μάλλον. Και τελευταίο. Forge flooring. Ναι. Oh, yes. Τα flooring πρέπει να τα βγάλουμε όλα, μάγκες. Και μας έχουν μείνει τώρα 44 σελίδες. Έλα, καλά πάει μαγκές, όπου να είναι τα έχουμε ξεκλειδώσει όλα και μετά clan mine. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ τώρα, που το έχω ήδη βασικά ξεκινήσει να κάνω. Πήγα και φάρμαρα τα ξύλα της ζωής μου. Να σου πω, αυτά έχουν σταματήσει, τελειώσανε και αυτά έχουν τελειώσει. Έχω φαρμάρι, θα δείτε τώρα, κοιτάξτε ξύλα. Κοιτάξτε ξύλα για να βγάλω τέτοια, πιο πολύ. Αλλά, τα ίδια έχουν παντού, να ξέρετε. Άλλα τόσα και εδώ. Άλλα τόσα και εδώ, μαγκές, τελείωσαν τα ψέματα. Να βγάλουμε τις τελευταίες σελίδες. Εσένα νομίζω ότι θα σε χρειαστώ σε κάτι. Φέρτα λίγο εδώ αυτά. Εσύ πάρ το τσεκούρι. Κλαπάκια στο μια γρήγορη μάγκα μου. Τι θα δώσεις. Τέτοια, φέρτα. Έχω ετοιμάσει γάντια. Έχω ετοιμάσει πιστολή. Το καλό τσεκούρι. Α, και έφτιαξα ένα καλό 12 level δαχτυλίδι. Το οποίο πρέπει να φτιάξω πρώτα αυτό εδώ. Το οποίο θέλει μόνο Grave Task και Moon Rin Lily, πώς λέγονται, πανεύκολο. Και μετά έφταξα 3 ήταν 12. Προτίμησα αυτό εδώ,
γιατί είναι, μου δίνει. Όλα δίνουν 36,5% spell power, όπως θα εδώ πάρω που το δείχνει. Το καθένα από αυτά δείχνει ένα διαφορετικό ability και προτίμησε να πάρω 5 weapon attack speed σε 100 παραπάνω, παιδιά, να είμαι λίγο πιο γρήγορος. Οπότε βγάζουμε το παλιό δαχτυλίδι, βάζουμε το καινούριο, φοράμε τα γάντια. Όχι, να βγω από εδώ. Φοράμε γάντια, φοράμε την έστω. Τα χρώματά μου, ναι. Ναι, τώρα ναι. Τώρα κάτι γίνεται, μαγκές. Να σου πω, παίζει να τις βάλω. Α, ήδη φορά τα χρώματά μου. Από την προηγούμενη στολή. Δηλαδή το κανονικό τι ποιο είναι. Α. Βασικά κάτσα πω στα γάντια γιατί, στη στολή γιατί δεν φαίνεται. Α, είναι πιο σκοτεινή μάλλον. Εδώ δεν φαίνεται στολή. Οκ, okay. Okay. No problem. Μ' αρέσει. Είναι υπέροχη. Τη λατρεύω ήδη. Λοιπόν, καινούριο αυτό εδώ είπαμε. Που σημαίνει τώρα, μάγκες, αφήνουμε τους παλιούς εξοπλισμούς. Όπα, όχι εδώ. Εδώ πέρα, γιατί θα τις χρειαστεί ο καινούριος φίλος που θα αναγεννήσουμε τώρα. Και επίσης, να φτιάξουμε το καινούριο σπαθί, το οποίο θέλει αυτό που έχουμε, συν τι. Λοιπόν, παιχνίδες μου, είμαι στη σπηλιά της αρκούδας. Είμαστε έτοιμοι για ξύλο? Νομίζω πως είμαστε. Που είναι η Miss Claudia, ή όπως να λέγεται. Νάτι, νάτι. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσει. Οχ, τι είναι αυτή. Α, ξύπνα, μωρή. Βάρα. Ας το είσες. Πάμε, πάμε. Ούλτι. Πάρ' την αράχνη μου. Έλα εδώ, στην αράχνη μου. Έλα εδώ. Μπουμ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αλλά η αράχνη μου δεν σε χάλασε δηλητηριώδες. Τι γνώμη, αρκουδίτσα μου. Έπρεπε να γίνει. Τι γνώμη που είμαι 41 level over P. Bye bye. See you later, alligator. New knowledge acquired. Και να σου πω, πες μου, τι γινόμαστε τέτοιο. Πώς το κάναμε αυτό. Πώς το κάναμε αυτό, ρε παιδιά. Ένα, άνατο. Πούντο, πούντο, δεν το έχω. Νάτο, νάτο, νάτο. Είμαι η αρκούδα. Η οποία βαράει κιόλας την αξιγιά εδώ. Ναι. Σαν αρκούδα μπορούμε να πολεμήσουμε κιόλας, ενώ σαν λύκος όχι. Ωραίο, φίλε, μ' άρεσε. Μ' άρεσε, πιστεύω ήταν πολύ ωραίο. Τι μας έδωσε. Ξεκλειδώσαμε κάτι. Δεν βλέπω κάτι, οπότε δεν νομίζω. Μόνο τη μορφή της μας έδωσε, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι. Πώς ανοίγαμε τα τέτοια. Ναι, η μορφή της. Κάτι χαλάκια, κάτι τρόφις. Οκ, okay, καλά μέχρι τώρα. Λοιπόν, μαγιές, ξέρετε κάτι, το ψήνουμε. Ναι, 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 το ψήνω μάγκες, ήταν πολύ μικρή μάχη. Πάμε κάτι που, το οποίο είναι κοντά στα level μας. Γεωργία 41, είναι 37. Το θέλω απαραίτητα να γίνει τώρα για να μπορώ να το βάλω στο κάστρο και να αρχίσω να κάνω τις πρώτες δουλειές. Οπότε, track blood, very far away. Οπότε ξέρω πώς θα αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πάω στη βάση. Ή όπου βρω ένα teleport βασικά. Για να δω το πιο κοντινό. Α. Ναι, εδώ είναι η σπηλιά της. Οπότε το teleport. Οκ, okay, μάγκες, πάω βάση και πάω να τον βρω και τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, παιχτούρες μου, φτάσαμε, είμαστε εδώ πέρα. Πάμε να ξεφορτωθούμε όλα τα mobs. Έλα, τα είπαμε, losers. Λοιπόν, πώς το κάναμε, το έχουμε στο 8, λέει. Α, το βάσε, οκ. Okay. Εδώ ένα. Άλλο ένα. Εδώ. Μπαμ! Καλωσορίσατε! Ωχ, τον θυμήθηκα ποιος είναι ο σπάσα τέτοιος. Πω! Έλα! Έλα, έλα, πάμε μαγιές! Πάρε και, πάρε και την ούλτη! Όχι, όχι, όχι! Ωραία, η ούλτη κάτι κάνει. Όχι, αποφεύγουμε. Αυτό πρέπει να το αποφύγω. Πούντος ρε. Α, ναι, παθαίνει στάμα αυτός. Έλα, 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 τον έχουμε, τον έχουμε. Είμαστε over P. Είμαστε over P, τσάμπα αρχωνόμε μάγκες. Εννοείται, φίλε μου, θα φύγεις. Ναι, επιτέλους. Άντε, για αγόρι μου. Άντε, επιτέλους, θα κάνουμε και αυτό το claim, ρε. Μπαμ! Τι μαζεύω τώρα, δοβλακίες, πέτρες, χαζομάρες, δεν πειράζει, φέρτες. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας πετάξει.
Τελικά τσαμπανχώθηκα. Είμαι λίγο overp, γιατί έχω δώσει λίγο παραπάνω boost στα στατιστικά μου όταν έκανα τον game. Θα μου πεις λογικό είναι. Ξέρω ότι αργότερα τα τελευταία boss είναι πάρα πολύ hard για solo. Όχι πως γίνεται, γίνεται, αλλά ρε παιδάκι, εντάξει, μην υδρώσουμε για να νικήσουμε κιόλας. Τι μας είχε δώσει ο αρχηγός, πέρα από αυτά εδώ πέρα. Μας έδωσες, περίμενε μας τώρα, περίμενε να δω τι μας έδωσες. Μας έδωσες νέα επίθεση από αυτές. Να διαλέξω, να ξεκλειδώσω δηλαδή. Εντάξει. Να τη δω λίγο αυτή την ulti. Μπορώ σε 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, teleport έχουμε δίπλα μας. Νικήσαμε και αυτό το ποσάκι. Πάω μία πίσω στη βάση. Θα τα πούμε και οι παιχτούρες μου να ξυπνήσουμε τον άλλον. Ακόμα δεν τον έχω ξυπνήσει, τον ξέχασα ρε. Οπότε δώστε μισό λεπτάκι, παιχτούρες. Λοιπόν, μάγκες μου, γυρίσαμε πίσω. Να ξυπνήσουμε και αυτόν τον βλάκα. Ο οποίος. Αλεξάνδερ. Λοιπόν, πολύ μεγάλο για Αλεξάνδερ. Άλεξ, έλα. Rise, my friend. Rise. Για να το δούμε τον κύριο Άλεξ. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε τον πρώτο μας, όχι ακριβώς βοηθό. Τώρα, αυτόν τι τον κάνεις. Θυμάμαι ότι μπορείς να τον στέλνεις να σου μαζεύει πράγματα, καθώς και να τον εξοπλίζεις για να είναι λίγο πιο δυνατός. Λοιπόν, Max Health έχεις 127 φίλε. Λοιπόν, μάθω να μην το πολύ ζητάμε, να κάνω και αυτό claim. Έχω φυλάξει κάτι γι' αυτό, ναι. Να τα. Φέρε 1, φέρε 2, φέρε 3, φέρε 4. Και σίγουρα θα χρειαστείς ένα καλό σπαθί το οποίο δεν έχω παιχτούρα μου, αλλά θα σου φτιάξω ρε αγόρι μου, μην αγχώνεσαι. Θα σου φτιάξω. Θέλω κόπερ και πλάνκς. Έρχομαι. Απάνω μου πλάνκς δεν έχω. Μισό, για το τελείωμα παιδάκια, για το τελείωμα. Ξεκλειδώνουμε σίγουρα διάφορα πραγματάκια. Έλα εδώ Άλεξ. Άκου. Φοράς στολή, φοράς κουλαρίκι, παντελόνι, μπότες, σπαθί. Τώρα γάντια, στο επόμενο επεισόδιο. Off camera. Ου, 268, έλα. Καλώς είσαι. Τώρα πώς στέλναμε από την κάσα, μήπως. Salmon και Terminator. Όχι Terminator, δεν θέλω τον Terminator, δηλαδή να πεθάνει, να τον σκοτώσω. Κάπως γινότανε, παιδιά, και τους έστελνες για farming. Τώρα πώς θα σας γελάσω ρε παιδάκια. Ίσως πρέπει να μάθω κάτι. Θα το ψάξω off camera. Λοιπόν παιχτούρες μου, φτάσαμε στο επεισόδιο, έτσι. Κάναμε αρκετή δουλίτσα. Κάναμε και αυτήν την υπέροχη κόκκινη στολή, την οποία πρέπει να βγάλω ένα screenshot, δεν γίνεται. Έλα εδώ μανάρι μου, κάτσε λίγο ευθεία καλά όπως είσαι. Ωραία, το βγάλαμε και το screenshot μας. Λοιπόν παιχτούρες μου, όπως καταλάβατε, περίμενε, πάμε λίγο στους αρχικούς. Νικήσαμε την αρκουδίτσα, νικήσαμε, οπα, και τον φιλαράκο εδώ, οπότε θα έχω την πάσω off camera σίγουρα το tailoring bench και το smite. Γιατί τώρα λογικά ξεκλειδώσαμε να λιώνουμε και το μέταλλο, το iron που βρίσκουμε και σίγουρα όπως βλέπετε καινούργιους εξοπλισμούς. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους επόμενους αρχηγούς τι γίνεται. Πάμε στο act 2 μάγκες, τελειώσαμε το, κάτσε, τελειώσαμε το act 1, μπαίνουμε στο act 2. Beatrice! Την θυμάμαι αυτή. Κάτι γίνεται στο κάστρο μου. Α, ο Άλεξ παίζει ξύλο με ένα σκύλο. Άλεξ, να βοηθήσω την κατάσταση, ρε. Καλό αυτό. Θα μας προστατεύει και το κάστρο, μαγκές. Οπότε, παιχτούρες μου, μπήκαμε στον β' κύκλο, να το πω και έτσι. Στο Act 2. Που είναι, φαντάζομαι, οι μποσάκιδες πιο δυνατοί, πιο ισχυροί. Και αυτή την θυμάμαι. Αυτή τη χοντρούλα. Η οποία σίγουρα θα το χρειάζεται το Loom. Δεν υπάρχει περίπτωση, το θέλω τώρα. Μην σας πω στο επόμενο επεισόδιο, θα φάει ξύλο. Αλλά πώς θα πάμε. Ού, είναι γεμάτο άνθρωποι, 41. Πάμε πολύ ξύλο, Ω, είναι εκεί πέρα και σκορδά. Έχουμε πρόβλημα. Θα σας πω, παιχτούρες μου, να μην τα απολογάω. Αυτό το επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε. Κάντε σάπος, δεν είστε σάπος, θα το κανάλι να μεγαλώνει. Και εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, Verizing. Έως τότε, παιχτούρες μου, γεια χαρά.